ελπίζε στην καταβολή μικρής χρηματικής ενίσχυσης μέσω του Market Pass και τελικά έχασε και τις αποταμιεύσεις του ύψους 12.000 ευρώ. Ο λόγος για έναν 91χρονο στα Χανιά, ο οποίος εξαπατήθηκε από επιτίδιο, που προσποιούμενος τον λογιστή, του απέσπασε τα χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό μέσω e-banking. Και πάλι, τότε μην αφήσει το γέρο του κωδικού του Market Pass, να τα χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος. Το ίδιο κάνει. Δεν του αφήνει είτε λεφτά είτε τους κωδικούς. Είναι το πιο εύκολη λύση που μπορεί να κάνει. Δεν του χρειάζεται ο γέρος. Από τη στιγμή που μια κάρτα θέλει και να πάνε σηκώνει. Ο άγνωστος δράστης επικοινώνησε πρώτη φορά τηλεφωνικά με τον ηλικιωμένο την περασμένη Παρασκευή. Τον έπεισε ότι τηλεφωνεί για να προχωρήσει την διαδικασία καταβολής του Market Pass και ο 91χρονος απευθύνθηκε στην 46χρονη κόρη του για να προχωρήσει τη διαδικασία και να δώσει τους ηλεκτρονικούς κωδικούς του τραπεζικού του λογαριασμού. Εκείνη έδωσε όλα τα στοιχεία του πατέρα της και ο δράστης προχώρησε σε δύο μεταφορές στον δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Προσοχή χρειάζεται περισσότερη και στέλνουν μηνύματα οι τράπεζες, μην εμπιστεύεστε ποτέ τον κωδικό σας αλλού. Αυτό είναι όλο απλό. Μόλις χθες η κόρη του ηλικιωμένου αντιλήφθηκε πως όχι μόνο δεν επρόκειτο για διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης Market Pass, αλλά πως οι 12.000 ευρώ είχαν κάνει φτερά από τον λογαριασμό του πατέρα της. Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων που έσπευσε να καταγγείλει την ηλεκτρονική απάτη, είπε ότι ο δράστης ήταν τόσο πιστικός που δεν τις κίνησε υποψίες. Είναι ο πανικός που σε πιάνει τη στιγμή. Όπως και τον τετρακάρης και οτιδήποτε και να σου συμβεί στη ζωή, αν δεν το έχεις αντιμετωπίσει, δεν ξέρεις τι κάνεις. Είναι τόσο απλά. Και οι μεγάλοι άνθρωποι είναι πιο δυσλειτουργικοί στη σκέψη. Μην αφήνετε στους μεγάλους ανθρώπους ρευστό. Ή αν αισθάνονται ανασφάλεια, αφήστε ένα μικρό νούμερο που και να χαθεί να το θεωρείτε χαμένο. Η υπόθεση διερευνάται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας, που προσπαθεί να εντοπίσει το δράστη μέσω του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο μεταφέρθηκαν οι οικονομίες του 91χρονου Χανιώτη. Πρόκειται για ένα από τα εκατοντάδες περιστατικά ηλεκτρονικής απάτης που καταγράφονται μέσα σε λίγους μήνες στα Χανιά. Δεν προσέχει ο κόσμος τελικά? Όχι, καθόλου παιδιά. Είναι απρόσεκτοι άνθρωποι και παίρνουν σε παγίδες. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οποία οι Έλληνες πολίτες έχασαν μόνο την περσινή χρονιά περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ λόγω απάτης μέσω συναλλαγών με κάρτες πληρωμών.